Καλημέρα κύριε Τζιοπανίδη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Θέλω να με διορθώσετε αν έχω κάνει λάθος. Έχετε έναν από τους πρώτους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς στη χώρα ή κάνω λάθος? Όχι, λάθος κάνετε. Εμείς την ιδέα του να φτιάξουμε συνεταιρισμό στον Εύρο τον πήραμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, από τα κριτικά μητάτα. Μάλιστα συζητούσαμε τον Κωστή τον Καράτζη, ο οποίος μας έδωσε τότε, τον τότε πρόεδρο, ναι, μας έδωσε τα φώτα του και έτσι ιδρύσαμε τον συνεταιρισμό Αμνός Θρακών στον Εύρο με 220 μέλη αυτή τη στιγμή ενεργά. Άρα είναι ο πρώτος στον Εύρο, για να είμαστε δίκαιοι. Μάλιστα. Είναι ο πρώτος στον Εύρο, αλλά τα φώτα μας τα πήραμε από την Κρήτη. Χαίρομαι που το ακούω. Συγκεκριμένα από το Ηράκλειο, από τα κριτικά μητάτα. Από τον νότο στο βορρά, λοιπόν. Που λένε. Για να δείτε, η Ελλάδα είναι ένα μικρό χωριό, έτσι. Πώς μας ενώνουν και πώς συνδέεται η μία άκρη της Ελλάδος με την άλλη άκρη της Ελλάδος. Κύριε Τζιοπανίδη, πριν πάω σε μερικά ειδικά θέματα και επειδή είστε ένας από τους ανθρώπους όχι της θεωρίας στο λεγόμενο πρωτογενή, όπως λένε και τα κόμματα και η πολιτική ταγή τομέα, αλλά και της πράξης, δηλαδή στην πράξη, θέλω να μου πείτε πώς ορίζετε εσείς σήμερα την κατάσταση στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα της πατρίδας μας, που κάποτε ήταν αυτάρκης. Η χώρα ήταν κατά βάση αγροτική και κτηνοτροφική. Ωραία, τα χρόνια περνάνε. Αλλά σήμερα ποια είναι η εικόνα? Κοιτάξτε να δείτε. Φανταστείτε ότι μέχρι το 1981 με την είσοδό μας στην ΕΟΚ είχαμε διατροφική αυτάρκεια 117%. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, η τελευταία σοβαρή έρευνα που έγινε για τη διατροφική αυτάρκεια αυτής της χώρας ήταν επί Πασεγιές Τζανέτου Καραμίχα πριν από μια δεκαετία. Και τότε μας έλεγε ότι ήταν στο 10% η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η διατροφική μας αυτάρκεια είναι κάτω από το 5%. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι το 90% του μαλακού του σιταριού από το οποίο γίνεται αλεύρι και τρώμε το ψωμί, το καθημερινό μας ψωμί, είναι εισαγωγές. Άρα, να το ισοζύγιο που λένε των τρεχουσών συναλλαγών, εισαγωγές-εξαγωγές. Να πως μπατάρι βάρκα, να το πω έτσι. Μπατάρι, το ισοζύγιο είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Δίνουμε κάθε χρόνο για εισαγωγές, να πούμε, φυτικής παραγωγής και ζωικής προέλευσης προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαμε σήμερα κιόλας να τα καλλιεργήσουμε ή να τα εκθέψουμε. Μάλιστα. Θα επιστρέψω. Και να σας πω και το εξής. Δεν είμαστε πάντα η κακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα με την ντομάτα. Η ντομάτα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν και βγάζουν πρώιμες ντομάτες πριν από το Πάσχα? Είναι η Ιεράπετρα. Όταν πάει ο παραγωγός από την Ιεράπετρα να πιάσει τιμή η ντομάτα του, τι κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ρίξει την τιμή, να μην ανέβει ο πληθωρισμός των τροφίμων και να είναι ευχαριστημένος ο καταναλωτής? Φέρνει από την Τουρκία σοριδών αδασμολόγητες ντομάτες, χτυπάει. Πατάει στο λαιμό τον παραγωγό της Ιεράπετρας, πετάει ο παραγωγός της Ιεράπετρας τη δική του ντομάτα που έχει ψηλό κόστος παραγωγής, την πετάει στην χωματερία και τρώμε βαφτισμένες τουρκικές ντομάτες για ελληνικές. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στην πρόσφατη κοινή επιστολή που έχουν κάνει και από την Ιεράπετρα και από τη Μεσαρά και από την Κουντούρα στα Χανιά για την ντομάτα. Ειδικά το θέμα της ντομάτας, επειδή το θέτω παράδειγμα σε όλες τις συνεντεύξεις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές τις οποίες δίνω, το φωνάζω εδώ και χρόνια. Και δεν είναι μόνο η ντομάτα. Φανταστείτε ότι φέρνουμε, να πούμε, λεμόνια Αργεντινής. Εισάγουμε πορτοκάλια στη χώρα της φεντρής πορτοκαλέας. Εισάγουμε πορτοκάλια, μπορείτε να το διανοηθείτε. Εισάγουμε κρεμμύδια. Φέτος είχαμε ρεκόρ εισαγωγών. Τι έγινε τώρα, είπε τη λέξη κρεμμύδια και είναι τζίζρε Παντελή, έπεσε η γραμμή, ο αλγόριθμος. Ελάτε, αστειεύομαι. Κόπηκε η γραμμή. Θα ξανά έχουμε τον κύριο Τζιοπανίδη, γιατί αυτά που λέει, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικά και περίπου ακτινογραφούν τι γίνεται στο λεγόμενο πρωτογενή τομέα, τι γίνεται δηλαδή στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και τι γίνεται στον παραγωγικό του κομμάτι. Και είδατε το παράδειγμα που έφερε με την πρώιμη ντομάτα και πώς πλημμυρίζει, κατακλίζει η αγορά εισαγόμενη τουρκική που βαφτίζεται ελληνική, δηλαδή και ευρωπαϊκή. Λέγατε για τα κρεμμύδια, κύριε Τζιοπανίδη. Ναι, εισάγουμε κρεμμύδια και πατάτες, να πούμε, από την Αίγυπτο, την Τουρκία. Εισάγουμε πεπόνια από την Αλβανία. Εισάγουμε μέλι από την Ουκρανία. Στην ουσία, να πούμε, καταστρέφοντας τους Έλληνες μελισσοκόμους. Εισάγουμε σιτηρά. Και αν φέτος η τιμή των σιτηρών είναι πολύ χαμηλή και οι αγρότες πούλησαν με ζημιά, αυτό οφείλεται στις σοριδών εισαγωγές σιτηρών μη ελεγχόμενων. Γιατί βλέπουμε τώρα και φαινόμενα στα γάλατα αφαλοτοξινών. Από πού οφείλεται αυτό? Στο ότι φέρνουμε χωρίς κανέναν έλεγχο από την Ουκρανία. Μάλιστα.
όπου είναι εμπλουτισμένα φυσικά με όλα τα αγαθά του πολέμου. Καταλάβατε τι εννοώ. Έτσι. Και όχι μόνο. Και όχι έχουμε μόνο. Και το Τσερνομπίλ. Φανταστείτε ότι ένας μεγάλος κάμπος είναι στην περιοχή γύρω του Τσερνομπίλ. Αυτά όλα δεν αλωνίζουν τα σιτηρά. Πού τα στέλνουν οι Ουκρανοί αυτά τα σιτηρά? Μήπως μία από τις χώρες εισαγωγής είναι και η Ελλάδα? Σίγουρα είναι έτσι. Όταν το 90% του σιταριού, του μαλακού σιταριού όπου γίνεται το αλεύρι και το ψωμί είναι από την Ουκρανία, σίγουρα η κύρια εισαγωγή χώρα είναι η Ελλάδα. Τώρα, κύριε Τζιομπανίδη, θα επιστρέψω στη μεγάλη εικόνα. Θέλω λίγο να δούμε κάποια θέματα που είναι τις τελευταίες ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι εσείς καθημερινά ασχολείστε με αυτά. Μου είχε κάνει εντύπωση η ψύχρεμη ματιά που είχατε την περίοδο που σε όλη την Ελλάδα σάρωνε επικοινωνιακά το κύμα της Πανόλης. Τώρα έχουμε την ευλογιά, και επειδή ασχολείστε και με τα κτηνοτροφικά, χθες εδώ ο υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, είπε ότι επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα για να μην έχουμε μετάδοση, ακόμη και σε περιοχές που είναι καθαρές από ευλογιά, να το πω έτσι, και θα δούμε μετά από 10 μέρες. Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει? Κύριε Ζαχίνη, μιλήσατε για ψύχρεμη ματιά. Επειδή κατάγουμε και διαμένω στον Εύρο και δραστηριοποιούμε στον Εύρο, εδώ είναι η πύλη εισόδου ζωονόσων. Το 95% των ζωονόσων περνάει από τον Εύρο, γιατί συνορεύουμε με την Τουρκία και με την Βουλγαρία. Λοιπόν, εμείς την ευλογιά την είχαμε ξαναζήσει το 2013. Πριν από την ευλογιά όμως είχαμε ζήσει τον Αυθόδη πυρετό, είχαμε ζήσει την Σταβοειδή, πώς λέγεται, σταμάτησε τώρα το μυαλό μου, τέλος πάντων. Βουρκέλωση. Όχι. Οδόντι δερματίτη των βοηδών. Σκοτώσαν, να πούμε, όλα τα βοηδία τη περιοχή. Και αυτή τη στιγμή το ίδιο τίνει να γίνει με την ευλογιά, να πούμε, εδώ πάνω στον Εύρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε κάθε δημού, αν έχουν απομείνει 1 με 2 κοπάδια, τα υπόλοιπα έχουν θανατωθεί. Αυτό το πράγμα το ζούμε σχεδόν κάθε δεκαετία. Φανταστείτε όμως ότι στην Οριστιάδα, όπου μένω εγώ, όπου είναι στην κυριολεξία η πύλη εισόδου ζωονόσων, δεν έχουμε ούτε ένα κτηνίατρο αυτή τη στιγμή. Είχαμε έναν κτηνίατρο ο οποίος πέθανε. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τις ζωονόσους? Εδώ κάποτε, επί παλιού Πασόκ, είχε γίνει κέντρο εξωτικών νοσημάτων, όπου θα ήταν εργαστήριο βάσης, όπου θα ήταν κτηνίατροι από Τουρκία, Βουλγαρία και Ελλάδα, για να μαθαίνουμε και το τι συμβαίνει και στη γειτονιά μας, έτσι. Το οποίο έπεσαν τα χρήματα, δημιουργήθηκε, υπάρχει το κτίριο, υπάρχουν τα εργαστήρια, υπάρχουν τα μηχανήματα όλα, και δεν λειτουργήσε ποτέ λόγω ελλείψης προσωπικού. Δεν στελεχώθηκε ποτέ. Να σας πάω αλλού. Ψάχνουν να βρουν, λέει τώρα, χθες άκουγα τον υπουργό που έλεγε ότι ψάχνουν να βρουν την αιτία πώς ξέφυγε από τον Εύρο και έφτασε στην Πελοπόννησο πλέον, στην Κόρινθο. Δεν λειτουργήσαν ποτέ, μα ποτέ, οι τάφροι οι οποίοι είχαμε φτιάξει το 2013. Το 2013 πάνω στην Εγνατία Οδό. Είχαμε φτιάξει παρακάμψεις, κόβαμε την Εγνατία, περνούσαν τα αυτοκίνητα μέσα από τάφρο απολύμανσης και ξαναβγαίναν στην Εγνατία. Δεν λειτουργήσαν ποτέ οι απολυμάνσεις που υπάρχουν στα Τελωνία. Ενώ στην Βουλγαρία και στην Τουρκία λειτουργούν κανονικότατα οι δικές τους απολυμάνσεις, στην Ελλάδα με κορίνες σε παραπέμπουν να φύγεις, να πούμε, και να περάσεις από τα πλάγια της απολυμάνσης. Συγγνώμη, να το καταλάβω. Ενώ υπάρχει σύστημα απολύμανσης των φορτηγών, καταλαβαίνουμε, λάστιχα κτλ. Δεν περνάνε από αυτό? Όχι. Όχι, είναι στεγνό εδώ και χρόνια. Είναι στεγνό, δεν ξέρω το λόγο. Δεν έχουν χρήματα να πάρουν απολυμαντικό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Πάντως δεν λειτουργήσαν όλο αυτό το διάστημα. Δεν λειτουργήσε καμία μα καμία απολύμανση. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε την αιτία πώς διέφυγε η ευλογιά από τον Εύρο και έφτασε στην Κόρινθο. Άρα μου λέτε πρακτικά ότι επαφιόμαστε στην καλή θέληση των γειτόνων μας, Βούλγαρων και Τούρκων, αν παίρνουν μέτρα για το τι μπαίνει στη χώρα μας? Και αυτοί παίρναν μέτρα χωρίς να έχουν ζωονόσο. Εμείς είχαμε ευλογιά, είχαμε Πανόλη, είχαμε και καταρροϊκό πυρετό μεταλλαγμένο, ο οποίος δεν τον πιάνουν τα εμβόλια. Και θέλετε να σας πάω και στους εμβολιασμούς τώρα. Κάτι το οποίο φωνάζω εδώ και πολύ καιρό, από τότε που ήρθε η Πανόλη στην Ελλάδα. Το φωνάζω. Υπάρχουν εμβόλια. Εμβολιάζουν πάρα πολλές χώρες. Ακούγομαι? Βεβαίως ακούγεστε. Δίπλα στην Τουρκία, εμβολιάζουν οι Τούρκοι. Και τα εμβόλια τα επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με δικά μας χρήματα. Αυτοί προστατεύουν το ζωικό τους κεφάλαιο, ενώ σε εμάς απογορεύεται ο εμβολιασμός. Ποιος το απογορεύει? Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, επειδή τον έχουν διαβάσει άπειρες φορές, δεν λέει πουθενά ότι απογορεύεται ο εμβολιασμός. Λέει, δεν συνιστάται ο εμβολιασμός, σε περίπτωση όμως επιζωτίας, ως επιπρόσθετο μέτρο προχωράμε στον εμβολιασμό. Πότε θα θεωρηθεί επιζωτία? Είναι ότι ήταν πανδημία, να πούμε στους ανθρώπους. Πότε θα θεωρηθεί ότι έχουμε επιζωτία? Ήδη αυτή τη στιγμή μετράμε πάνω από 80.000 θανατωμένα ζώα. Δεν είναι επιζωτία. Δεν θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει ήδη στον εμβολιασμό? Και το εμβόλιο είναι διπλό. Είναι και για την ευλογιά και για την Πανόλη.
Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Σαχίνη, χθες στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στο οποίο δεν συμμετείχε ο δικός μας ο Υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, η Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ανέγκε Νεβάρντ, μαζί με τον ομόλογό της τον Ισπανό, έθεσαν το θέμα των εμβολιασμών. Έθεσαν το θέμα των εμβολιασμών και μάλιστα λέει οι ασθένειες δεν έχουν σύνορα, ότι υπάρχουν 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται από τον ορότυπο 3 του κατορωικού πυρετού, 4 από την επιζωτική αιμορραγική νόσο, δεν έχουμε τέτοιο στην Ελλάδα, καθώς τη γρήπη των πτηνών, αφρικανική πανόλη των χείρων, πανόλη των μικρών μυρικαστικών και ευλογιά. Είμαστε λέει καταδικασμένοι να τρέχουμε πίσω από κάθε ασθένεια και ιό, αν δεν έχουμε στρατηγική πρόβλεψη και πρόληψη, και αυτό μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη δημιουργία τράπεζας αντιγόνων που θα εργάζεται για τη δημιουργία εμβολίων πολλαπλών κινδύνων. Δηλαδή αρχίζουν όλοι τώρα και μιλάνε για εμβόλια. Και εμείς φωνάζουμε τόσο καιρό, τους είχα βρει τα εμβόλια, τους είχα βρει την πηγή από πού θα μπορούσαν να προμηθευτούν εμβόλια. Και ξέρετε τι μου απαντούσαν? Ότι οι τριτοκοσμικές χώρες εμβολιάζουν, ενώ οι πολιτισμένες θανατώνουν. Είναι πολιτισμός του να πάρεις τον πιστόλι, να ξεκυλιάζεις τα ζώα και να τα ρίχνεις μέσα σε ένα λάκκο. Άρα μου λέτε ότι στην ουσία από τα περίφημα πρωτόκολλα εφαρμόσαμε το ένα κομμάτι και το ή το διαζευκτικό, αν έχουμε μαζικότητα το εγκαταλείψαμε που αφορούσε τους εμβολιασμούς των ζώων. Αυτό ακριβώς κάναμε. Αυτό ακριβώς κάναμε. Και επειδή κάποτε σπούδασα και μια νομική, πάντοτε όταν υπάρχει κάποιο έγκλημα, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ποιος έχει όφελος από το έγκλημα. Ας πάμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο κερδισμένος από αυτές τις 80.000 θανατώσεις? Γιατί αυτά τα ζώα δεν θα μπορέσουν να αντικατασταθούν σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα υπάρχουν κοπάδια πλέον για να πάρουμε από εκεί, να αγοράσουμε από εκεί ζώα, να αντικαταστήσουμε αυτά που μας σκοτώσαν. Άρα θα τα φέρουμε εισαγωγή. Από πού κάνουμε εισαγωγές, κύριε Σαχίνη? Από τη Γαλλία. 80.000 ζώα που έχουμε ως στιγμής, έτσι, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτό τώρα ξεκινάει. 80.000 θανατώσεις ως στιγμής. Επί 400 ευρώ το ζώο. Άρα ποιο ωφελούνται οι εισαγωγοί, μου λέτε ότι ωφελούνται από αυτήν την ιστορία? Εγώ αυτό κατάλαβα. Καλά, και η Γαλλία. Εννοείται η Γαλλία, εντάξει, η Γαλλία είναι δεδομένο, αλλά για να έρθουν αυτά κάποιοι τα φέρνουν, έτσι δεν είναι? Κάποιοι τα φέρνουν, ακριβώς. Είναι οι ίδιοι αυτοί όμως που μας έφεραν και τις ζωονώσεις. Από αυτούς ήρθαν οι ζωονώσεις, από αυτούς τους εισαγωγείς ήρθαν οι ζωονώσεις στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει πρακτικά αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχουμε. Από την πανόλη πήγαμε στην ευλογιά. Τι σημαίνει για τον καταναλωτή στην καθημερινότητα και στις τιμές και στην υγεία του τραπεζιού? Θα τα βρούμε όλα αυτά στο ράφι. Θα τα βρούμε, να πούμε, θα έχουν αντίκτυπο στο πορτοφόλι μας. Σίγουρα θα υπάρχουν ανατιμήσεις στα ζωοκομικά προϊόντα και στα γαλακτοκομικά. Για την υγεία του καταναλωτή δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος. Και η ευλογιά και η πανόλη είναι κάθαρα 100% ζωονώση. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε να πάθει ο άνθρωπος οτιδήποτε από αυτές τις ζωονώσεις. Δηλαδή, οποιοδήποτε καταναλωτής και μολυσμένο κρέας να φάει ή μολυσμένα γαλακτοκομικά, από μολυσμένα ζώα γαλακτοκομικά, δεν πρόκειται να πάθει απολύτως τίποτα. Ναι, είναι απλά η αίσθηση. Αλλά στην τιμή, λέτε, θα το δούμε. Να προκύπτει. Η ελλείψη στα γαλακτοκομικά σημαίνει και περαιτέρω, δηλαδή η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα, περαιτέρω εισαγωγές, σωστά? Κοιτάξτε, να δείτε, την τελευταία φορά που κλείσαν τα σφαγεία 15 Αυγούστου, γιατί πάλι προχωρήσαμε στην ίδια τακτική, καθολικό κλείσιμο των σφαγείων για το 15 Αυγούστου, εκεί τι κάναν? Φέραν από τη Ρουμανία, που από τη Ρουμανία μας είχε έρθει η πανόλη, φέραν εισαγωγή σφαγμένα ζώα και γεμίσαν τα πανηγύρια, να πούμε, με σφαγμένα ζώα Ρουμανίας. Το ίδιο πάνε να κάνουν τώρα, εν ώψη 28 Οκτωβρίου, αλλά και Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή, κάθε φορά που θα έχουν μια μεγάλη για τους Έλληνες γιορτή, που οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και καταναλώνουν κρέας, έρχεται ένα κλείσιμο των σφαγείων. Και αντί για την πανόλη, μπορώ να πω ότι το κατανοούσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην ευλογιά, κλείνει τα σφαγεία γιατί εδώ σου έχει ξεφύγει η πανδημία και έχει φτάσει από τον Εύρο μέχρι την Κόρινθο. Πλέον έχει ξεφύγει, έτσι. Για ποιο λόγο κλείνουν τα σφαγεία? Για να μην ξεφύγει περαιτέρω? Μα έχει ξεφύγει ήδη, έχει πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε λόγος να κλείσουν το καθολικό κλείσιμο των σφαγείων. Ακατανόητες αποφάσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος τις παίρνει, ποιος τις σκέφτεται και πού θα αποσκοπούσαν εκτός
που να ενισχυθούν και πάλι οι εισαγωγές, οι οποίοι θα μας φέρουν και πάλι ρουμάνικα αρνιά και ρουμάνικα πρόβατα για να φάμε την 28 Οκτωβρίου, να πούμε, και του Αγίου Δημητρίου. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι κρίσιμο για μένα, διότι ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ, το ξέρετε κύριε Τσιωμπανίδη, δεν είστε εκτός τόπου και χρόνου και είστε και σε μια περιοχή καυτή και με δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν φτάνει η πρόβλημα στη γη και στην κτηνοτροφία, έχει και δημογραφικό πρόβλημα. Μιλάω για τη Θράκη. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, τα γαλακτοκομικά πετάν στα σύννεφα στα ράφια. Αν πετάξουν περαιτέρω, πώς θα το ισοφαρίσουν για να ρίξουν τις τιμές με την παρέμβαση? Θα εισάγουμε αρθρώα και ενδεχομένως αμφίβολης ποιότητας προϊόντα? Όχι, ούτε αυτός είναι ο στόχος, πιστεύω. Να δούμε όμως πρώτα, γιατί πετάνε στα ύψη τα γαλακτοκομικά την ώρα που συμπιέζεται η τιμή στον παραγωγό? Μάλιστα. Από τη μια προσπαθούν να μειώσουν την τιμή στον παραγωγό, να τη συμπιέσουν, από την άλλη εκτοξεύεται η τιμή. Εκεί έχουμε να κάνουμε με τον πληθωρισμό της απληστείας. Στην ουσία εσχροκερδούν κυρίως οι σούπερ μαρκετάδες. Αυτοί οι οποίοι ανεβάζουν την τιμή είναι τα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν διπλασιάσει και τριπλασιάσει μετά τον COVID εποχή τα κέρδη τους, την κερδοφορία τους. Και αυτός που την πατάει στην ουσία είναι ο παραγωγός και ο επόμενος κρίκος είναι ο καταναλωτής. Μάλιστα. Ενώ μειώνεται η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, αυτοί αυξάνουν τα κέρδη τους. Πώς αυξάνουν τα κέρδη τους? Με τον πληθωρισμό της απληστείας. Άρα, από το χωράφι στο ράφι, κερδισμένο είναι το ράφι. Ούτε το χωράφι, ούτε ο καταναλωτής. Ούτε το ράφι. Μα, ούτε το ράφι. Και να σας πω και τώρα και το άλλο, το δεύτερο σκέλος που με ρωτήσατε, αν θα είναι εισαγωγές. Mm. Θεωρώ ότι το σχέδιο δεν είναι να πάμε στις εισαγωγές. Θεωρώ ότι είναι να προωθήσουν τα 3D προϊόντα, το τεχνητό κρέας, το γάλα κατσαρίδας τώρα τελευταία που το διαφημίζουν και πολύ μάλιστα. Καθώς και τα κατσαριδοσκόλικα, να πούμε, στη διατροφή του ανθρώπου, για ανθρώπινη βρώση. Α, εσείς το πάτε πιο εκεί δηλαδή. Αυτό το φρούτο που ενδυμεί ιδίως στην Ολλανδία και σιγά σιγά έχει γίνει και ευρωπαϊκή οδηγία, λέτε ότι μπορεί να το δούμε να είναι πιο μαζικό στη λογική των ελλείψεων. Ότι παιδιά έχουμε έλλειψη. Το είπε ο Πρωθυπουργός μας από το βήμα της Βουλής, ότι η κτηνοτροφία αφήνει το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα στην ατμόσφαιρα και στόχος της κυβέρνησης μας είναι να μηδενίσουμε το αποτύπωμα άνθρακα της κτηνοτροφίας, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα στρέψουμε τον Έλληνα καταναλωτή να καταναλώνει, να αλλάξει τον τρόπο διατροφής του, δηλαδή να μην τρώει κρέας. Αχ κύριε Τσιωμπανίδη, τώρα με προκαλείτε. Τι να σας πω, δηλαδή το πέρδεστε των εγωπροβάτων, είναι το πρόβλημα του ανθρακικού αποτυπώματος? Μα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει το διοξείδιο του άνθρακα, θα έχουμε οξυγόνο? Μέσω της φωτοσύνθεσης δεν παράγεται το οξυγόνο. Τι χρειάζεται η φωτοσύνθεση? Παίρνει το διοξείδιο του άνθρακα, παίρνει το νερό και το φυτό, να πούμε, το μεταβάλλει, να πούμε, σε οξυγόνο. Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα θα είχαμε οξυγόνο? Δεν θα υπήρχαμε στον πλανήτη, δεν είχαμε πεθάνει, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Καλά, μην παίρνετε όρκο. Στην Ελβετία υπάρχει μια αίρεση που λέει ότι ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος που είναι. Καταστροφέας του πλανήτη, καλό είναι να εξαλειφθεί. Μην παίρνετε όρκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτά. Αυτά με τα κτηνοτροφικά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός το είπε χθες, γίνεται, λέει, προσπάθεια για τις επιδοτήσεις φέτος να καταβληθούν μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που δεν είναι δικό μας, είναι αυτού που το έχει αναλάβει. Και όλα αυτά με φόντο το τι γίνεται και μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι σε ευρωπαϊκή επιτήρηση και για τον οποίο έχετε πει εσείς ούκο λίγα για τα βοσκοτόπια μαϊμού και πάει λέγοντας. Εδώ καταρχάς για τις επιδοτήσεις τι έχετε να μας πείτε? Οι επιδοτήσεις καταρχάς, να πούμε, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχουν μειωθεί κατά 60% τα κονδύλια, τα ποσά. Έρχονται, να πούμε, στο ακέραιο. Όλοι οι παραγωγοί όμως βλέπουν μείωση των επιδοτήσεων. Τι γίνεται? Θα σας πω τώρα, να πούμε, με στοιχεία, γιατί τα έχω μπροστά μου, να πούμε, και μάλιστα θέλω να κάνω ένα βίντεο ακριβώς στο TikTok, να πούμε, να τα ανεβάσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, έκαναν την τελευταία πληρωμή 14.118.745 ευρώ. Ενώ ο πρώην υπουργός μας έλεγε ότι μη στεναχωριέστε, λέει, για αυτά που πήρατε μειωμένα. Έχουμε άλλα 81 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν με την εκαθάριση. Δεν δόθηκαν όμως τα 81 και δόθηκαν 14. Πάμε όμως, πάλι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, έτσι. Στο σύνολο πληρωμών για το 2023, ο ΠΚΕΠΕ πλήρωσε 1.799.054. Λοιπόν, σύμφωνα όμως με το τελευταίο στρατηγικό σχέδιο δράσης, έπρεπε ο ΠΚΕΠΕ να έχει πληρώσει 1.886.941. Μας λείπουν 87.887.557. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Τι κάζετε, ό,τι έχει συμβεί? Δεν μπορώ να το ξέρω.
Και δεύτερον, πάμε τώρα και σε ένα δεύτερο θέμα. Ζητάνε τώρα τελευταία, ο ΠΚΠ στέλνει ραβασάκια στους παραγωγούς και τους ζητάει να επιστρέψουν πίσω χρήματα τα οποία πήραν το 23 και το 22, γιατί έκανε λέει λάθος υπολογισμό, να πούμε, των δικαιωμάτων. Ωραία. Το ποσό όμως το οποίο έγινε η πληρωμή, τότε τα 178 εκατομμύρια, βγαίνει, υπάρχει, αυτό είναι το ποσό και αυτά τα λεφτά μοιράστηκαν. Μοιράστηκαν 178 εκατομμύρια. Άρα κύριε Σαχίνη, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι αυτοί που πήραν περισσότερα τα πήραν από κάποιους άλλους παραγωγούς οι οποίοι πήραν λιγότερα. Τώρα που τους καλεί ο ΠΚΠ να επιστρέψουν πίσω αυτά τα ποσά, που για μένα κακώς τους καλεί να τα επιστρέψουν, έτσι, θα τα γυρίσουν πίσω σε αυτούς που πήραν λιγότερα. Τι λέτε αν τώρα. Όχι, αν όχι, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όπου τα λάβαν, ή δάλλως δεν ξέρω τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή πρόκειται για μια αδιαφάνεια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα τελευταία χρόνια, μετά από πολλές δεκαετίες, φτάσαμε σε ένα σημείο να μην ξέρει ο παραγωγός τι χρήματα παίρνει. Κανένας από εμάς δεν ξέρει. Δεν μπορείτε να πείτε εσείς ότι εγώ καλλιεργώ 10 στρέμματα ελές. Επί τόσο ευρώ το στρέμμα, θα πάρω τόσο. Έχω και τόσα ζώα, επί τόσο ευρώ το στρέμμα του μοσχότου που θα πάρω τόσο. Αυτό το ξεχάστε, δεν υπάρχει. Ό,τι θέλουν σου δίνουν, έχουμε καταντήσει η παραγωγή χειρότερα από τους Ζητιάνους. Ο Ζητιάνος απλώνει το χέρι μπροστά και ζητιανεύει και βλέπει ότι του πετάνε στη χούφτα. Εμείς απλώνουμε το χέρι πίσω από την πλάτη και ότι μας ρίξουν. Κύριε Τζιοπανίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, είναι εφικτό να πληρωθούν οι επιδοτήσεις τέλειο Οκτωβρίου ή θα τα φορτώσουμε στο πρόβλημα στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων? Εγώ θεωρώ ότι για να πληρωθούν τέλη Οκτωβρίου θα πληρωθούν μόνο με στοιχεία περσινά. Ιδάλλως με φετινά στοιχεία θεωρώ ότι είναι αδύνατο, δεν έχουν ολοκληρωθεί να πούμε οι επιτόπιοι και οι διασταυρωτικοί ελέγχοι και θεωρώ ότι είναι από αδύνατο ως ακατόρθωτο να πληρωθούν έως τέλη Οκτωβρίου, εκτός αν με πολιτική απόφαση πληρώσουν με περσινά στοιχεία. Α, μόνο έτσι λέτε. Διαφορετικά με φετινά στοιχεία το θεωρείτε αδύνατο? Το θεωρώ όσο ακατόρθωτο. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και τι εικόνα έχετε με αυτό τον εσωτερικό πόλεμο. Προσέξτε, ο ΠΚΠ, εσείς τα φωνάζατε χρόνια, εν πάση περιπτώσει, μπήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υπό επιτήρηση ο ΠΚΠ. Λοιπόν, και ξαφνικά προκύπτει τα τελευταία 24 ώρα πόλεμος και στο εσωτερικό του. Δηλαδή. Δεν είναι μόνο η επιτήρηση, κύριε Σαχίνη. Έχει παρέμβει και Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Παρότι παρά την επιτήρηση, έχει μπει και Ευρωπαίος Εισαγγελέας και ελέγχει τον ΟΠΚΠ. Εγώ θα πω ότι ο Εισαγγελέας ελέγχει ακόμη, οπότε δεν λέω τίποτα. Μένω στην επιτήρηση που κάνει απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Και ο Εισαγγελέας. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω. Όντως πάφθηκε από τα καθήκοντά της η επικεφαλής διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού, το ΟΠΚΠ, και η απόφαση της διοίκησης ήταν να μην της επιτρέψει. Της υπεύθυνης να έχει πρόσβαση στο αρχείο σφραγίζοντας με λοκέτο τους φοριαμούς, αυτά γράφτηκαν. Διότι είναι η ελέγκτρια, λένε, που έφερε στο φως την απάτη με τα εικονικά βοσκοτόπια και είχε καταθέσει. Τα 16.000 αφημί. Μα τα 16.000 αφημί. Συμβαίνουν αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση τέτοιες καταστάσεις. Κοιτάξτε πώς τους γυρνάει μπούμεραγκ τώρα όλο αυτό, έτσι. Γελάω αυτή τη στιγμή. Τη διώχνουν τη γυναίκα, να πούμε, από ελέγκτρια, να πούμε, εσωτερική ελέγκτρια του ΠΚΠ. Τη διώχνουν και στο ΦΕΚ που έχουν βγάλει, όχι στη διάβγεια, αυτό που έχει αναρτηθεί, λόγω ανεπάρκειας. Ακούστε τώρα, τη διώχνουν λόγω ανεπάρκειας. Και έρχεται όμως και την προσλαμβάνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Πώς το είπατε? Μισό, για μας τρελάνετε τώρα εδώ. Μισό. Διώχνει την ελέγκτρια ο ΠΚΠ, η διοίκησή του, που βρήκε αυτά τα, πόσο είπατε, 17.000? 16.000 αφημί. Μάλιστα, 16.000 εικονικά αφημί. Τη διώχνει ως ανεπαρκή και την παίρνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, επειδή μάλλον θεωρεί ότι έχει πολύτιμα στοιχεία τα οποία αφορούν τον ΟΠΚΠ, γι' αυτό και κλειδώσαν το γραφείο. Όταν αυτή διορίζεται πλέον ως βοηθός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και πάει να πάρει εκτός του αρχείου, ήταν και τα προσωπικά της αντικείμενα μέσα στο γραφείο, έτσι. Ήταν το γραφείο της. Και πάει να πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα, αλλά ίσως εικάζεται και το αρχείο, έτσι. Mm-hmm. Εκεί βρίσκει δυο λουκέτα στην πόρτα του γραφείου της να μπει και δεν την αφήνουν να μπει μέσα. Πήγε η κυρία αυτή, έκανε μήνυση στο Αλφα Τάφο Μονίας, αλλά από εκεί και πέρα μαθαίνω ότι θα υπάρχει διάβημα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Γιατί στην ουσία θεωρούμε ότι είναι παρεμπόδιση του έργου, του ελέγχου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Θέλω πριν πάμε σε μία διακοπή και θα επιστρέψουμε μαζί σας, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχω βροχή ερωτημάτων κόσμου και θα σας τα διαβάσω τα περισσότερα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμαρτωλή κατά πολλούς, πάει πολλά χρόνια πίσω. Στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη γνώμη σας? Η ιστορία, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πάντοτε είχε αμαρτίες, να πούμε, και είχε σκελετούς στην ντουλάπα. Εκεί που άρχισε να βρωμάει περισσότερο το παιχνίδι όλο ήταν από το 2017 και μετά, που ξεκινάει η ιστορία με αυτά τα αμαρτωλά βοσκοτόπια. Και να σας εξηγήσω πώς στείνεται η κομπίνα με τα αμαρτωλά βοσκοτόπια. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πρόσβαση, είτε είναι τα κίδα, είτε είναι μέσα από την ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν πρόσβαση, έχουν εικόνα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες δηλώνονται ή δεν δηλώνονται. Την τελευταία ημέρα που γίνονται οι δηλώσεις καλλιέργειας, βλέπουν αυτή τι δεν έχει δηλωθεί. Δεν το έχει δηλώσει κανένας. Αυτές μπορεί να είναι εκτάσεις γηπέδων, μπορεί να είναι δημόσιες γαίες, μπορεί να είναι σιδηροδρομικές γαίες. Χίλια δυο, έτσι. Πάνε και τα δηλώνουν όλα ως ιδιόκτητα. Αφού τα δηλώνουν ως ιδιόκτητα, τα περνάνε στο ε9 τους. Εγώ τα βρήκα μέσα στο σύστημα, τα δήλωσα ως ιδιόκτητα ως Τσομπανίδης, τα έχω περάσει στο ε9 το δικό μου. Εκεί για να θολώσω τα νερά, κάνω ενοικιαστήριο στο Σαχίνι. Μάλιστα. Τα παίρνει ο Σαχίνης και πάει και κάνει, ζητάει να πούμε από το απόθεμα να του δώσουν δικαιώματα, να του δώσουν επιδοτήσεις δηλαδή, για βοσκή χωρίς κατοχή ζώων, χωρίς να είναι κτηνοτρόφους. Δεν είναι παράνομο. Ναι, 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 καταλαβαίνω. Το έχουν φτιάξει να πούμε νομιμότατο. Ο ΠΚΠ σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να ελέγξει? Το μόνο που μπορεί να ελέγξει είναι αν ο Σαχίνης έχει ενοικιαστήριο από τον Τσομπανίδη και αν ο Τσομπανίδης το έχει περασμένο να πούμε το ενοικιαστήριο αυτό. Στο ε9. Στο ε9. Μάλιστα, σωστά το λέτε. Άρα και στο ε9 του Τσομπανίδη είναι περασμένο και ο Σαχίνης έχει ενοικιαστήριο από τον Τσομπανίδη. Εκεί σταματάει, ο ΠΚΠΕ δεν μπορεί να κάνει κανένα. Δεν μπαίνει στην ουσία αν είναι του Τσομπανίδη αυτό που νοικιάζει στο Σαχίνι. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει το θέμα να πούμε του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Έτσι στείνεται η κομπίνα. Και μάλιστα κάποιοι βάζαν να πούμε τότε εκείνα τα χρόνια να πούμε και τους βοσκοτόπους ως εγγύηση για να πάρουν τηλεοπτική άδεια. Τι λέτε τώρα? Θα θυμάστε αυτά? Βεβαίως θα θυμάμαι. Άρα είναι μια ιστορία. Με συγχωρείτε όμως, εδώ αλλάζουν οι διοικήσεις διαρκώς. Δεν αλλάζει και η φέρουσα αντίληψη. Δηλαδή πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαίος. Όχι, γιατί αν δείτε να πούμε μέσα να πούμε στο ποιοι λαμβάνουν επιδοτήσεις από βοσκοτόπους, θα δείτε ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παίρνει επιδοτήσεις με βοσκοτόπους χωρίς αντίστοιχη κατοχή ζώων. Έχω βγάλει υπουργό, ο Πεθερός το έπαιρνε. Έχω βρει περιφερειάρχες, έχω βρει δημάρχους, επειδή την έχω ψάξει πάρα πολύ αυτή την ιστορία με τους βοσκότοπους χωρίς αντίστοιχη κατοχή ζώων, οι περισσότεροι. Είναι άτομα μέσα από την κυβερνητική μηχανή. Μάλιστα. Την εκάστοτε. Δεν συζητάμε τώρα. Είναι εκάστοτε. Διαχρονικό είναι. Γιατί σας είπα ότι ξεκινάει από το 2017 αυτή η ιστορία. Κύριε Τζιομπανί, θα μου κάνετε μια χάρη. Θα κάνω μια μικρή αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω μαζί σας, γιατί από εδώ και κάτω θα σας παραδώσω στα ερωτήματα των ακροατών που είναι πάρα πάρα πολλά. Σύντομη διακοπή. Διάθεση όλων. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Εδώ είμαστε πάλι με τον κύριο Βάκη Τζιομπανίδη, ο οποίος είναι βεβαίως αγροτοκτηνοτρόφος συνεταιριστής, αλλά και πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, του οποίου, επαναλαμβάνω, η έδρα του κόμματος είναι η Ορεστιάδα, όχι η Αθήνα. Κύριε Τζιομπανίδη, θέλω γρήγορες απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Και θέλω καταρχάς ένα σχόλιο. Πληροφορούμε ότι πριν από λίγο, τρεις Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των τάσεων κατέθεσαν ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας άμεση αποζημίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων για την ευλογιά των εγωπροβάτων, ζητάν δηλαδή μία ενίσχυση, και περιγράφουν ότι οι εστίες είναι 104, εκ των οποίων 81 εντοπίζονται σε Εύρο, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Μαγνησία και Κορινθία, ότι έχουν θανατωθεί για την ευλογιά 17.500 πρόβατα, προσέξτε τώρα, και σε αντίθεση με αυτό που μας είπατε εσείς, ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι σώοι έλεγχοι γίνονται από τις εισαγωγές προβάτων από την Τουρκία στην Ευρώπη και η ποιότητα των ελέγχων πραγματοποιείται από την τουρκική πλευρά. Εσείς μας είπατε ότι εκεί κάτι κάνουν, εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Τι στέκει? Καταρχάς, δεν υπάρχουν εισαγωγές ζώων από την Τουρκία. Μάλιστα. Ειδικά εδώ από τον Εύρο δεν υπάρχουν, απογορεύεται εδώ και χρόνια η εισαγωγή, όχι μόνο ζώων και ζωοκομικών προϊόντων. Άρα τι το ρωτάνε οι ευρωβουλευτές, δεν το ξέρουν?
Αυτό ήταν μια ανοησία η οποία πέταξε τις πρώτες ημέρες της Πανόλης ο υπουργός μας, ο κύριος Τσιάρας, που είπε ότι η Πανόλη ήρθε να πούμε στην Ελλάδα από ελαφρέα εισαγωγή ζώων από την Τουρκία. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μετά όταν βγήκα και τους είπα δεν είναι από την Τουρκία, είναι από τη Ρουμανία, γιατί εγώ τους είπα ότι η Πανόλη προήλθε από την Ρουμανία. Και τους είπα να μπουν στο σύστημα Άντες και να το ψάξουν, το βρήκαν. Ότι από την Ρουμανία προήλθε η Πανόλη. Ευρωπαϊκό σύστημα ευρωπαϊκό είναι το Άντες. Είναι παγκόσμιο. Παγκόσμιο. Να καλά, οι ευρωβουλευτές δεν το ξέρουν. Όλο το πλανήτη. Οι ευρωβουλευτές δεν το ξέρουν να μπουν στο σύστημα, να καταλάβουν τι πρέπει να ρωτήσουν. Γιατί θα τους τη βγάλουν. Μάλιστα, κατάλαβα. Αν θέλουν οι κύριοι ευρωβουλευτές, εγώ θα τους στείλω και τον ευρωπαϊκό κανονισμό, το πώς γίνονται οι αποζημιώσεις. Δεν γίνονται έτσι όπως τα λέει ο κύριος Τσιάρας. Και αυτά τα 500 ευρώ που είπε ο κύριος Τσιάρας είναι μια αυλούμπα, έτσι. 500 ευρώ είναι στα κρυάρια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό με 5 γκρι. Πόσα κρυάρια έχει ένα κοπάδι? Έχει 1, 2, 3, 5 κρυάρια, παραπάνω δεν έχει. Πάμε στα πολλά που είναι τα θηλυκά. Και ειδικά στα ημίαιμα, γιατί οτιδήποτε δεν έχει 5 γκρι, δεν έχει νεολογικό δέντρο από το εξωτερικό, θεωρείται ημίαιμο, έτσι. Αυτά θα αποζημιωθούν με 120 ευρώ το πρόβατο, αν το πρόβατο είναι 6 μηνών έως 3 ετών. Εάν είναι από 3 ετών και πάνω, θα πάρει το 80% των 120 ευρώ. Και αν είναι πάνω από 5 ετών, θα πάρει το 60% των 120 ευρώ. Αυτές θα είναι οι αποζημιώσεις. Θα είναι γύρω στα 65 ευρώ μείον τις κρατήσεις. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ, Αργύρης Λύ, από την Αλεξανδρούπολη. Την καλημέρα στο συμπατριώτη μου, τον κύριο Τσιοπανίδη. Ο πρωτογενής τομέας, ιδίως στον ακριτικό ευρώ, είναι γης μαδιάμ μαζί με το δημογραφικό πρόβλημα. Ο πατέρας μου, λέει, τη δεκαετία του 80 ήταν διευθυντής του εργοστάσιο Αλλαντικών Θράκη, εταιρεία πρότυπο για όλα τα Βαλκάνια, αλλά το κλείσαν και διορίσαν τους παλιούς στο δημόσιο για να μην μιλάνε. Ο ευρώς, λέει, κύριε Τσιομπανίδη, μας τέλειωσε. Αργύρης από Αλεξανδρούπολη. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε τελευταία εδώ στον Εύρο και εξήγηλε για το δημογραφικό μέτρα 2,83 δισεκατομμυρίων. Θέλετε να σας πω τι είναι αυτά τα μέτρα? Τα 2,5 δις θα πάνε σε δημόσια έργα, εκ των οποίων το 0,86 δισεκατομμύρια, δηλαδή κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, θα πάει για αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής. Κάτι το οποίο ήταν υποχρέωση των Ιταλών όταν τους δώσαμε μπυρ παρά τον ΟΣΕ. 60 εκατομμύρια μόλις θα πάνε για εκπαίδευση, εργασία, στέγη, οικογένεια κτλ. 12,3 εκατομμύρια για ποδηλατοδρόμους στην Αλεξανδρούπολη. Φυσικά είναι αυτονόητο, με την τιμή της βενζίνης θα κινηθούμε όλοι με ποδήλατα. 13,2 εκατομμύρια για την προστασία και ανάδειξη του ταφικού τύμβου του χωριού μου, της Μικρής Δοξιπάρας. 12,7 εκατομμύρια για την αποκατάσταση του τεμένου του Μπαγιαζίτ. Και 76 εκατομμύρια για το μεθοριακό σταθμό των Κύπων. Αυτό που είπε ο Αργύρης. Τότε αν δεν υπάρχει εργασία, ποιος θα παραμείνει εδώ πέρα? Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν εργασίες. Έκλεισε το εργοστάσιο της Θράκης, όπως σωστά το είπε. Έκλεισε το εργοστάσιο Ζαχάριος. Δεν είχαμε άλλα. Αυτά τα δύο ήταν. Άντε να μείνει ο κόσμος στον Εύρο. Έχετε δίκιο. Και ιδίως ο νέος κόσμος, τα νέα παιδιά. Και εντωμεταξύ, ο Εύρος είναι αγροτικός νομός. Λοιπόν, παίρναμε νερό από τον Άρδα. Τώρα μας λένε οι Βούλγαροι ότι το νερό που σας δίναμε ήταν απόρρια συμφωνίας αντί για αποζημίωση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μας πληρώνουν με νερό. Α, για την κατοχή, τώρα, μάλιστα. Για την κατοχή. Και τώρα έρχονται και κόβουν το νερό και πληρώνουμε για 1,5 μήνα, πληρώσαμε τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο κάμπος, ο δεύτερος μεγαλύτερος κάμπος της Ελλάδος μετά τη Θεσσαλία είναι ο Εύρος, αν καταστεί να πούμε ξερικός, θα χάσουν το 60% των εισοδημάτων τους. Αν χάσουν το 60% σας πληροφορώ ότι θα έχουμε ακόμα 60% αιμορραγία, να πούμε, προς το εξωτερικό ή προς το εσωτερικό. Θα έχουμε μετανάστευση. Μάλιστα. Πάω στον Νίκο. Λέει παρέμβαση, λέει εδώ. Και ο παραγωγός από την Ιερά Πέτρα, κύριε Τζιομπανίδη μου, πρέπει πλέον να πληρώσει 5 έως 10.000 έμφυα, 2 ευρώ το πετρέλαιο και τεκμαρτά που δεν τα είχε πριν, συν τους περιορισμούς, συν καρτέλ, συν το κόστος του ευρώ που είναι άλλο των ποταμών. Καταλαβαίνετε, λέει. Μετά τι γίνεται με την ντομάτα, άλλος φίλος από τα Γιάννητσα. Ακριβώς έτσι όπως τα λέει. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον Τούρκο. Και όταν θα φέρει ο Υπουργός Ανάπτυξης για να είναι καλός με τον καταναλωτή την τουρκική ντομάτα, θα αναγκαστεί ο παραγωγός από την Ιερά Πέτρα να το πετάξει. Άλλος φίλος και ο οποίος είναι οδηγός φορτηγών από τα Γιάννητσα, ο Λεωνίδας. Καλημέρα σας, λέει, κύριε Τζιομπανίδη. Ένα φορτίο πατάτες που εισάγεται από Γερμανία, αν κάνει διέλευση από τρίτη χώρα, Σκόπια-Σερβία, κατά την είσοδό του στη χώρα δηλώνεται στο αρμόδιο Υπουργείο. Όταν όμως γίνεται από ευρωπαϊκά σύνορα, δεν δηλώνεται κάπου, με αποτέλεσμα να καταλήγει σε κάποια αποθήκη, να σακιάζεται, να βαφτίζεται ελληνικό. Απολύμανση εδώ και 15 χρόνια δεν λειτουργεί σε κανένα ελληνικό σύνορο. Σας το λέω σίγουρα, γιατί είμαι επαγγελματίας οδηγός, λέει.
Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Τα βαφτίσια πάνε. Και όχι μόνο να πούμε στα προϊόντα πρωτογενής τομέα. Τώρα δεν έχουμε βαφτίσια του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο το φέρνουν με καραβιές αντί να το πάρουμε φθηνό από τον αγωγό. Δεν φέρναν οι κολλητοί του πρωθυπουργού, οι εφοπλιστές, καραβιές και το βαφτίζαν να πούμε αμερικάνικο και το αγοράζαν ως αμερικάνικο. Καλημέρα, λέει. Μου κάνει εντύπωση, λέει, που παίρνετε στα σοβαρά την τεχνητή ευλογιά. Είναι προφανές, λέει, ότι θέλουν να μας μπρόξουν στο βιομηχανοποιημένο κρέας, λέει άλλος. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα, επειδή ακούγεται πολύ κατά κόρον τελευταία στα social media, ναι. Ας έρθει ο φίλος ο οποίος το λέει να τον πάω σε κοπάδι με ευλογιά, να δει πώς είναι ένα κοπάδι με ευλογιά και μετά το συζητάμε αν είναι τεχνητή ή όχι. Το ότι πάνε να μας μπρόξουν στο τεχνητό κρέας. Με αφορμή την υπαρκτή, μάλιστα, με αφορμή λέτε την υπαρκτή ευλογιά, πώς άλλο αυτό όμως. Η Εύα λέει, είναι τυχαία τελικά κάθε παραμονή μεγάλης γιορτής, εξόδου κτλ. Να κλείνουν τα σφαγεία στη χώρα. Αυτό δεν ρώτησα προηγουμένως. Μας το κάναν το 15 Αύγουστο. Το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού των Ελλήνων, και τώρα να πούμε παραμονές 28 Οκτωβρίου και Αγίου Δημητρίου, πάλι τα ίδια. Άλλος ο Θήμιος, ξέρετε, λέει, κύριε Τζιομπανίδη, που σας ακούω, τι σημαίνουν όλα αυτά για μένα που είμαι καταναλωτής. Έχετε δει, λέει, κύριε Τζιομπανίδη, τα παϊδάκια που τα λένε γαλλικής κοπής και τα έχουν κοντά στα χρηματοκιβώτια. Αυτό σημαίνει, λέει. Καταλάβατε τι εννοεί εδώ πέρα. Μα εκεί θα πάει. Στην ουσία θα εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο. Είναι ήδη στο Θεό αυτή τη στιγμή και το κρέας και τα γαλακτοκομικά. Θα εκτοξευτούν, πιστεύω, ακόμα περισσότερο με αυτή την τεχνητή, ας πούμε, κρίση. Έτσι. Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτάει, κύριε Τζιομπανίδη, πώς ξαφνικά έχουμε αυτό το ξέσπασμα επιδημιών και μάλιστα κοντά σε διασυνοριακές περιοχές? Μήπως δεν είναι μόνο η εσωτερική μετακίνηση του ζωικού κεφαλαίου ιανός και αλλά οι παράνομες εισαγωγές από όμορες χώρες ζώων, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ για νόσους? Από όμορες χώρες δεν μπορούν να υπάρχουν εισαγωγές, το είπα και προηγουμένως, και ειδικά από την Τουρκία, γιατί όλοι υπονοούν την Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πενταπλάσια τιμή το κρέας από ό,τι στην Ελλάδα. Το κρέας είναι ακριβώς στην Τουρκία. Δεν μπορούμε, δηλαδή, δεν είναι μια φθηνή ελκυστική χώρα. Υπάρχει όμως το ανεξέλεγκτο εμπόριο και οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές ζώων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε είναι από τη Ρουμανία, είτε από τη Βουλγαρία, είτε είναι από την Γαλλία, είτε από την Ισπανία. Γενικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεξέλεγκτο το εμπόριο και οι εισαγωγές των ζώων. Άλλος φίλος ρωτά, πιστεύετε, λέει, κύριε Τσιομπανίδη, αφού έχει μπει ο Ευρωπαίος εισαγγελέας των ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν θα σκάσει μεγάλη βόμβα? Εγώ πιστεύω ότι θα σκάσει μεγάλη βόμβα, παρότι θεωρώ ότι και εκεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε το σύστημα ανανοσία, όπως και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έρχεται η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και να φιλοξενείται και να τραπεζώνεται από τον πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό είναι μεμπτό, έτσι. Γι' αυτό και θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου ότι μπορεί να υπάρχει παρέμβαση ώστε να μην σκάσει η βόμβα. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας όμως και ο Όλαφ μας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι στην πραγματικότητα είναι αδιάφοροι. Θέλω, κύριε Τσιομπανί, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω. Καταγίνεστε τόσα χρόνια και πολιτικά με το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας και συνεταιριστικά ως αγροτοκτηνοτρόφος και στο πεδίο και στην καθημερινότητα. Αν σας πει κάποιος, μπορεί να αναταχθεί, υπάρχει εύκολη στρατηγική στον πρωτογενή τομέα και πώς, έχετε να το απαντήσετε? Ναι, κάποτε είχα ερωτηθεί όταν γινόταν η συζήτηση αν θα φύγουμε από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μας πετάξουν έξω τότε με το Σόιμπλε και όλα αυτά. Και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήρθαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ήρθαν και με ρώτησαν αν μπορούμε να κάνουμε Plan B. Και κάθεσα να πούμε και τους εξήγησα και τους έβαλα και το χρονοδιάγραμμα, γιατί για παράδειγμα κοτόπουλα μπορούμε να κάνουμε σε ένα τρίμηνο από τώρα. Στάρι μπορούμε να σπείρουμε τώρα και να έχουμε στάρι να πούμε τον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα αγελάδες δεν μπορούμε να έχουμε φέτος. Αν ξεκινήσουμε τώρα, μετά από 2 χρόνια θα έχουμε αγελάδες. Πρόβατα θα έχουμε μετά από 1 χρόνο. Μπορούμε στην ουσία να παράξουμε τα πάντα. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Έχουμε τη δυνατότητα και το κάναμε. Δεν είχαμε μπανάνες. Είχατε μπανάνες μόνο εσείς εκεί στην Κρήτη, έτσι. Mm. Εμείς δεν είχαμε μπανάνες. Και τι έγινε που δεν είχαμε μπανάνες? Ποιο ήταν το πρόβλημα που δεν είχαμε μπανάνες και τρώγαμε μήλο, πορτοκάλι και ροδάκινο? Πώς, γιατί το λέτε τώρα? Έχουμε grapefruit, έχουμε κοτσιμπέρι, έχουμε άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες. Αφήνουμε παραδοσιακές, ακόμη και τα βοτάνια τα παραδοσιακά, γιατί πάμε σε κάτι τροπικά. Μετά μας στέλνει ασθένειες που έρχονται. Καταλάβατε.
Τώρα έχουμε μπανάνες, αλλά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε ψωμί. Και σκεφτόμαστε στις 10 του μηνός, γιατί όλες οι οικογένειες των μισθωτών στις 10 του μηνός ψάχνονται στις τσέπες, να πούμε, και μαζεύουν τα ψηλά για να πάνε να αγοράσουν ένα ψωμί. Εντάξει. Κάποιος μου λέει εδώ πέρα, να έχετε υπόψη σας, λέει κύριε Τζιωπανίδη, που το έχετε υπόψη σας, ότι κάποιοι οδηγοί φορτηγών πάνε στη Γερμανία και φέρουν κοτόπουλα, τα οποία είναι ελληνικά κοτόπουλα, που είναι πιο φθηνά στη Γερμανία, και τα φέρνουν εδώ. Και τρώμε κοτόπουλα και η Γερμανία σε ελληνικό. Ναι. Κάποτε ως φοιτητής στην Βουλγαρία αγόρασα ένα ζευγάρι πολύ ωραίες δερμάτινες μπότες. Και όταν έφτασα στο σπίτι και άνοιξα το κουτί, κατάλαβα ότι ήταν ελληνικές. Ήταν οι καλύτερες της αγοράς. Άντε βρες ελληνικό παπούτσι και ελληνικό δέρμα πια, ε. Άντε βρες τα, μάλιστα. Κοιτάξτε, ήμασταν, ειδικά με τα γουναρικά και με τα δέρματα, ήμασταν εξαγωγής προς τη Ρωσία και ήταν μια πολύ επικερδής για το ελληνικό κράτος, να πούμε, επιχείρηση. Τώρα με τις κυρώσεις και όλα αυτά τελείωσε και αυτή η αγορά, κλείσαμε και από εκεί την πόρτα, δεν εξάγουμε προς τη Ρωσία και πάει και αυτό. Άρα λέτε ότι αν υπάρχει μια στρατηγική, ο πρωτογενής τομέας μπορεί να είναι ένας από τους σοβαρότερους και διατροφικά και όχι μόνο και οικονομικά πυλώνες της χώρας. Αλλά δεν έχουμε υπάρχει. Κάτι άλλο να επιδείξουμε εκτός από τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Βάκης Τζιωμπανίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Τζιωμπανίδη, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για το πολύτιμο βήμα σας. Να είστε καλά.